Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με το βλέμμα στραμμένο στις εσωτερικές εξελίξεις στο Κινάλ, εν ώψη των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου, περιμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Κουμουνδούρου τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Σε ό,τι αφορά το διατάφτα των περιφερειών και τις μάχες που θέλουν να κερδίσουν, υπάρχει μια αισιοδοξία ότι τόσο η Ρένα Δούρου όσο και ο Νάσος Ηλιόπουλος θα καταγράψουν αξιοπρεπή ποσοστά, δηλαδή θα πέσουν μαχόμενοι, ενώ επενδύουν σε ενδεχόμενη ανατροπή τόσο σε Δυτική Ελλάδα όσο και στα Ιόνια νησιά, για τους Απόστολο Κατσιφάρα και Θοδωρή Γαλιατσάτο αντίστοιχα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι σε ό,τι αφορά σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξετάζει την αναβολή των εθνικών εκλογών αυτή την ερώτηση για θα σου κάνω, τη μεταφορά τους τον Σεπτέμβριο, πηγές τόσο κομματικές όσο και κυβερνητικές λένε ότι πρόκειται περί αστειοτήτων που δεν έχουν καμία βάση και απορούν μάλιστα πόθεν προέκυψαν τέτοια εφάνταστα σενάρια. Μάλιστα. Άρα θα δούμε κανονικά τον Πρωθυπουργό όπως το έχει προαναγγείλει να πηγαίνει αύριο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι, υπάρχει μια νεότερη ενημέρωση ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει στις 10, εδώ και μέρες εννοώ νεότερη, στις 10 Ιουνίου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να διεξαχθούν, να είναι δηλαδή σύνομο συνταγματικά οι εκλογές να πραγματοποιηθούν σε 7 Ιουλίου. Γιατί υπάρχει ένας περιορισμός 30 ημερών από την ημέρα που θα προκηρυχθούν. Ωραία. Συνεπώς, Νίκη, υπάρχει καθαρή διάψευση για το σενάριο που κυκλοφορεί και από το πρωί σήμερα εντόνως για Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Υπάρχει απόλυτη και κατηγορηματική διάψευση. Μάλιστα.